Ειδική έρευνα από την ηλεκτρική υπηρεσία. Το θέμα θα συζητηθεί και, και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Τι καταδεικνύει το πόρισμα αυτής της έρευνας? Να διορθώσουμε έτσι λίγο τις λέξεις, κύριε Κωνσταντίνου. Ναι, η ηλεκτρική υπηρεσία δεν διεξήγαγε καμία διοικητική έρευνα. Η ηλεκτρική υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Ελεγχόμενος της ηλεκτρικής υπηρεσίας είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και όχι το εν λόγω σφαγείο ή τα άλλα σφαγεία, ναι, αλλά το κατά πόσον ο ελεγχόμενος μας εμάς εφαρμόζει τις νομοθεσίες και σε αυτό το σφαγείο και στα άλλα σφαγεία. Και από εκεί άρχισε έτσι, να ξεδιπλώνεται όλο το γαϊτανάκι, τον παραβιάσω και τον παραβάσω. Λοιπόν, εκδώσαμε αυτή την έκθεση μας. Στη δημοσιότητα βγήκε τον Ιανουάριο του 2020. Τον Ιούνιο του 2020 την παρουσιάσαμε στην Επιτροπή Ελέγχου. Επίσημα την παρουσιάσαμε στην Επιτροπή Ελέγχου. Πρέπει να παρατηρήσουμε, να διαπιστώσουμε και δεν το λέμε ως παράπονο, το λέμε ως γεγονός ότι κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει το οτιδήποτε. Και τολμώ να πω, και είναι προσωπική έτσι κρίση αυτό, γνώμη, με συγχωρείτε, ότι εάν δεν υπήρχαν τα 92 αρχικά κρούσματα στο σφαγείο, δεν θα μάθαινε κανείς τίποτα. Λοιπόν, κληθήκαμε ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου και παρουσιάσαμε τα δύο θέματα που έχουν να κάνουν για το εν λόγω σφαγείο και η Επιτροπή Ελέγχου μας παρακάλεσε να βρούμε την διοικητική έρευνα που είχε γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών τότε, να πούμε κάποια σχόλια, ενδεχομένως να έχουμε κάποια σχόλια, εάν μας δοθεί αυτή η έρευνα, και αυτό είναι για το πρώτο θέμα, ναι, το θέμα που έχει να κάνει με την εγγυητική επιστολή εγγύσιμης της εκτέλεσης της σύμβασης, που με βάση παρέμβαση του Γενικού Λογιστηρίου ακυρώθηκε η ίσπραξη που είχαν ήδη κάνει οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στον προϋπολογισμό του κράτους. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και το δεύτερο εξίσου σοβαρό θέμα, δεν υπάρχει ταξινόμηση αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για τα καθυστερημένα έσοδα που για τον λόγο σφαγείο ανήρχοντο σε κάποια φάση μέχρι και το 1 εκατομμύριο ευρώ, και μας ζήτησε η Επιτροπή Ελέγχου, με συγχωρείτε, να διερευνήσουμε το πού στέκει σήμερα το θέμα, δηλαδή τι υπόλοιπα υπάρχουν σήμερα. Θυμίζουμε και στους δύο σας και στους τηλεθεατές που σας παρακολουθούν ότι αυτά τα ποσά επιστρέφονται στο κράτος χωρίς στόκο και είναι εδώ που και ο ίδιος ο έφορος ελέγχου κρατικών ενισχύσεων είπε ότι αυτό είναι κρατική ενίσχυση με βάση την αρχή του ιδιώτη πιστωτή και θα έπρεπε το κράτος να διασφαλίσει τα συμφέροντά του με καλύτερο τρόπο. Άρα πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα ποσά τα οποία οφείλονται στο κράτος και στερείται το κράτος μέσα από αυτή τη διαδικασία? Σας είπα, κύριε Μιχάλαρη, ήταν περίπου 1 εκατομμύριο. Ναι. Δεν υπάρχει εξήγηση. Για το συγκεκριμένο, συγκεκριμένο σφαγείο ήταν 1 εκατομμύριο. Είχε πέσει στις 600.000 31 12 του 17. Θα ζητήσουμε στοιχεία από το λογιστήριο των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Πρέπει να πούμε ότι τα ίδια στοιχεία πρέπει να έχει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διότι αυτό είναι υπεύθυνο να παρακολουθεί τα καθυστερημένα έσοδα όλης της δημοκρατίας και όχι μόνο των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Άρα θα κάνουμε απλώς μία επικαιροποίηση των στοιχείων στις 2-3 μέρες που μας απομένουν μέχρι την Πέμπτη. Και θα παρουσιάσουμε αυτά τα στοιχεία στην Επιτροπή Ελέγχου. Ναι, ισχύει κύριε Πετρίδη, ισχύουν οι πληροφορίες οι οποίες κάνουν λόγο ότι χθες ο Γενικός Ελεγκτής ζήτησε στοιχεία από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και αρνήθηκε να του τα δώσει? Όχι, δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των δύο. Θα ζητήσουμε την έρευνα για να δούμε, διότι για την έρευνα, κυρία Κωνσταντίνο, πρέπει να πούμε ότι ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ο ίδιος μας ανέφερε ότι έγινε μία έρευνα, ο ανώτερος λειτουργός του Γενικού Λογιστηρίου αθωώθηκε, όμως ο ερευνών λειτουργός δεν έλαβε καμία και κανενός είδους κατάθεση είτε από τους λειτουργούς του λογιστηρίου των κτηνιατρικών υπηρεσιών είτε από τον ίδιο τον Διευθυντή των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Να πούμε επίσης ότι εμείς ως ελεκτική υπηρεσία δεν θα μπούμε στην ουσία της έρευνας. Δεν είναι δουλειά μας να κρίνουμε
εάν η έρευνα αυτή ήταν ορθή, ήταν ολοκληρωμένη ή δεν ήταν ολοκληρωμένη. Εμείς απλά βλέπουμε το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα κρίνει ο καθένας με βάση τη στοιχειώδη λογική που διαθέτει. Μάλιστα, τώρα έκανε και παρέμβαση ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Χάσκος, λέει ότι από το 2015 και συγκεκριμένα από το Δεκέμβριο είχε κάνει ο ίδιος πολύ σοβαρές επισημάνσεις και στην ελεγκτική υπηρεσία, τον Γενικό Ελεγκτή, και μάλιστα έκανε μια αναφορά ότι πριν από λίγες μέρες έστειλε επιστολή, όταν ήταν ο ίδιος Υπουργός, είχε στείλει επιστολή, λέει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, λέγοντάς του να σταματήσει ό,τι κάνει με την διαδικασία προσφορών του σφαγείου για ενοικίαση. Διαβάζω αυτολεξία από δημοσιεύματα του τύπου. Ένα σχόλιο επί τούτου. Ναι, έχουμε πολλά σχόλια επί τούτου, κύριε Μιχάλη. Πρέπει να πούμε αρχικά ότι το σφαγείο στην Κοφίνου έκλεισε επί αυτής της κυβέρνησης το 2013-2014 με απόφαση που είχε να κάνει με παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Ναι. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε, δεν το κρίναμε εμείς, ούτε ο Γενικός Ελεγκτής, ούτε ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ούτε η Ελεγκτική Υπηρεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έκρινε ότι ήταν παράνομη κρατική ενίσχυση και ζήτησε από την Κυπριακή Κυβέρνηση όχι να το ενοικιάσει, αλλά να το εκκαθαρίσει. Εκκαθάριση σημαίνει ότι μπαίνει μέσα ο εκκαθαριστής, πουλάει τα πάντα και εξοφλά τους πιστωτές της εταιρείας. Αυτό σημαίνει εκκαθάριση. Αντί αυτού, είχαμε παρατηρήσει το 2015 ότι η εκτελεστική εξουσία έκανε διαδικασίες σύμβασης για ενοικίαση του χώρου. Εμείς απλά είχαμε επισημάνει αυτό το θέμα. Δεν έχουμε Άρα εξουσία. Δεν ήταν πρωτοβουλία του Γενικού Ελεγκτή αυτό που έγινε με τον κύριο Χάσκο. Ήταν απλώς επισήμανση των ίδιων αποφάσεων. Λοιπόν, κύριε υπενθυμίζουμε, κύριε Μιχάλα, με συγχωρείτε, ότι, ότι η ελεγκτική υπηρεσία δεν έχει καμία εκτελεστική εξουσία. Είναι γνωστό. Η εκτελεστική εξουσία είναι στους εκάστοτε κυβερνώντες. Εμείς απλά επισημαίνουμε κάποια πράγματα, εάν θέλουν οι κυβερνήσεις τα ακολουθούν, εάν θέλουν όχι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πετρίδη. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε.